Γεια κάνετε άρτζε εδώ, καλώς ήρθατε ακόμα ένα επεισόδιο του Καρύμου με τον Ipswich που άλλου στο FC25 Πάρα πολύ καιρό έχουμε να πούμε με την Ipswich έτσι, σίγουρα, σίγουρα πάρα πολύ καιρό Πολύ περισσότερο από ότι θα βρεπέ, γενικότερα δεν έχω χάσει πολλά uploads στο FC25 Αλλά ναι, αυτή τη βδομάδα λίγο το χάσαμε με την Ipswich Κυρίω γιατί παιδιά κάνω ένα σεμινάριο και θα το κάνω για την επόμενη βδομάδα Αυτή τη βδομάδα είμαι λίγο πιο free για το αληθνό μας πούμε επάγγελμα που είναι ερωτικό και με έχει... έχω αφιερώσει πάρα, πάρα πολλέ ώρε εκεί και δεν είχα πάρα, πάρα πολύ χρόνο. Δυστυχώ δεν είχα προλάβει να προετοιμάσω βίντεο για την ύψη εγώ πριν. Δεν πειράζει πάντω, δεν νομίζω ότι αξίζει να αναλωθούμε σε αυτό. Επιστρέφουμε δυναμικότατα. Μόλι ολοκληρώσαμε τι μεταγραφέ, είναι το πρώτο μα full επεισόδιο χωρί μεταγραφέ. Και επειδή έχει περάσει λίγο καιρό, θα ξεκινήσω με μία αναφορά. Μία ακόμα αναφορά. Οι περισσότεροι νομίζω ότι θυμάστε γιατί ήταν ένα ιδιαίτερα επεισοδιακό, θα πω εγώ, μεταγραφικό όχι μόνο το προηγούμενο επεισόδιο, γενικά μια ιδιαίτερα ε, επεισοδιακή μεταγραφική περίοδο. Αλλά ναι, α δούμε για μία τελευταία φορά τι έκανε η ομάδα μα και τι εντεκάδα περιμένουμε τώρα που σιγά σιγά με πιστεύω ανανεωμένο και αναβαθμισμένο ρόστερ ψάχνουμε να βρούμε τα βήματά μα στην Premier League. Του Αντζέμπε, Γούλφεντεν, δύο από του τέσσερι εντερμπάξου που αποχωρήσανε, συνολικά 16 εκατομμύρια και, και του δύο, Γούλφεντεν πηγαίνει να γίνει η αλλαγή του πρώην και πλέον και νυν συμπαίχτη του Jacob Grips, ο οποίο αποχώρησε για περίπου 32 εκατομμύρια λίρε πριν την έναρξη του καλοκαιρινού μεταγραφικού παραθύρου και αυτό για τη Liverpool Dyson Mind, 7 στη Μονακό. Ο Τζέικο ακόμα ένα συντερμπάκ που έφυγε για 20 εκατομμύρια και πήγε στην Brighton και τον αντιμετωπίσαμε ήδη το προηγούμενο επεισόδιο. Θυμάμαι καλά. Ενώ έπρεπε να φέρουμε συντερμπάκ και το κάναμε και ο Εντουάρτο Κουαρέσμα και ο Τρεβο είναι η βασική μα 31 εκατομμύρια και 21,2 εκατομμύρια. Εκαστό Ιβαν Πέρυσι τη 630 χιλιάρικα αποχώρησε. Ενώ ο Μόργαν Βίτεκερ γίνεται ίσω η μόνη μα σοβαρή θετική μεταγραφή 16 εκατομμύρια για να φέρουμε από την Blink Φέραμε τον Πάσκαλ Στρούικ ακόμα ένα συντερμπάκ για να καλύψουμε και εμεί λίγο τα νότα μα στην άμυνα γιατί αλλαγέ δεν παίζουν μετά την αποχώρηση όλη μα αμυντική ενώ για μένα ίσω η πιο μεγάλη μεταγραφή είναι ο σβαο Γκόμε για 25 εκατομμύρια λίρε. Ντάπο, αφόλα Γιάν με εμπειρία στο γερμανικό ποδόσφαιρο, επιστρέφει στην Αγγλία για να είναι μια πολύ καλή ρωτέισον επιλογή, ενώ ο Μπράουν και ο Μαγκάρι θα έχουν δανεικεί. Φέρνουμε κι εμείς δανεικό, την και εμεί ένα δικό μα δανεικό, εν ονόματι Dominic Κάρβετ Λούιν και ξαφνικά η επιθετική μα γραμμή αποκτά άγρια ομορφιά με Χέρστ, Λούιν και Ντέλαπ να παλεύουν για το ποιο θα έχει τη θέση του δίπλα στον φώτιο Ανίδη. Μια ακόμα μεγάλη μεταγραφή που κάναμε είναι ο Μαέλ ο οποίο δεν υπάρχει εδώ. Γιατί? Για να καταλήξουμε καταλήξει εν τέλει να παίζει για μα φέτο έγινε ένα τεράστιο σύριαλ. Πήγαμε στη Ράγιο Βακεκάνο, να φέρουμε το τεράστιο 20χρονο ταλέντο τη. Η Ράγιο δεν τον έδινε, την πείσαμε, ήταν αρκετά δύσκολη διαπραγμάτευση και εν τέλει ο Ζαν θεώρησε ότι τον προσβάλαμε με τα λεφτά που προσφέραμε. Δύο περίπου εβδομάδε μετά επιστρέφουμε, κλείνουμε τον deal πιο ακριβό από ό,τι στην αρχή με τη Ράγιο. Κλείνουμε και τον Μάιλ Ζαν, θέλει να είναι important, αγχώνομαι γιατί δεν θέλω να τον έχω τόσο σε τόσο σημαντικό ρόλο και να μην παίζει βασικό γιατί έχουμε τσάλο και κουαρέσμα και να να φύγει και όλα τα σχετικά. Τον στέλνω δανεικό συνείδερ, αλλά δεν είχαμε λεφτά να πάρουμε άλλο center back, είχαμε μείνει μόνο με τρει και έτσι τον καλέσαμε πίσω, κάναμε την καρδιά μα πέτρα. Κατεβάσαμε τη μουρ μα και τον παρακαλέσαμε να μα καταδεχτεί και να επιστρέψει στην ομάδα που μόλι πριν λίγε μέρε χάλασε περίπου 14 εκατομμύρια για να τον αποκτήσει. <laughs> και αυτή είναι η εικόνα τη ομάδα τώρα. Και βλέπετε το Σμόντιξ εδώ γιατί έχει τραυματιστεί ο Ρησνάλσον. Οπότε ναι, αυτή είναι κατά βάση η αρχική μα εντεκάδα. Παρόμοιο στυλ που το πέρυσι. Βλέπετε εδώ στον πάγκο Γκέρναι, Μίλλερ Χέρστ, Λούι Πότερ, Φίλιπ, Τζάιλ, είναι ο Καρβερν τα ταλέντα που ανεβήκαν από τι ακαδημίε μα. Ο, ο Μπίβεν ειδικά έχει τρελό potential. Και ο Στυλ, ο μοναδικό μα ονοτοφύλακα. Ίσως κάποια στιγμή θα πρέπει να κοιτάξουμε κι άλλο έναν Keeper. Αλλά προ το παρόν, με αυτή την ομάδα πορευόμαστε. Και με αυτή την ομάδα θα πορευτούμε, μα ακριβώ αυτή την ομάδα θα πορευτούμε, στο ταξίδι μα προ το Emirates. Η Ήψουχη αντιμετωπίζει την Arsenal με σκοπό λίγο να στρώσουμε και λίγο να ξεπεράσουμε την αρκετά μέτρια εκκίνηση που έχουμε κάνει στο πρωτάθλημα. Για τι μεταφέρε που κάναμε και για τον όλο ενθουσιασμό που δημιουργήσαμε, δεν έχουμε παίξει αναλόγω. Και θα είναι μια καλή ευκαιρία σήμερα απέναντι σε μια πολύ μεγάλη ομάδα και στην πρωταθλήτρια, έτσι, αν δεν κάνω λάθο, Arsenal, η οποία πήρε το δεύτερο πρωτάθλημα μετά το πρώτο που είχε κατακτήσει η Manchester City. Αν καταφέρουμε και πάρουμε αποτέλεσμα σήμερα, δείχνουμε ότι είμαστε συγκεντρωμένοι, δείχνουμε ότι έχουμε το κάτι παραπάνω και ότι μπορούμε να βγάλουμε μια σεζόν καλύτερη από πέρυσι. Για να δούμε τι μπορεί να κάνει λοιπόν η νέα Ipswich στο πρώτο match μετά από αρκετό καιρό σε αυτό το κανάλι απέναντι στην πρώτη αθλήτρια Arsenal. Σάμι Μόντιξ. Η πρώτη επίθεση μετά τη σέντρα είναι για μα. Και έχουμε το Leaf Davis που ανεβαίνει. Davis με μια στον Ιωαννίδη. Ο Ιωαννίδη γύρισε, θέλει να βρει τον Τέλαπ. Χάνεται λίγο πριν το τέλο η συνεργασία των δυο του. Αλλά Μόντιξ μπαίνει δυνατά στη και κλέβει για το Χάτσον που βάλε ένα πανέμορφο goal με το United. Επιχειρεί να κάνει κάτι πα παρόμοιο και εδώ. Δεν θα το καταφέρει στο καριέρ. Ω είδατε το πρώτο μα του Ρούμπεν Αμορήμ, είδατε τι απίθανο γκολ πέτυχε ο Μάρι Χάτσον. Γιατί είναι Ipswich. να ανεβαίνει ψηλά και κλέβει ψηλά. Δεν προλαβαίνει να βρει τον ε, Χάτσον αλλά εκείνο Χιούμ πάνω στον ε, Νούνο Ταβάρ. Την παλιά του Βόρειο Ιρλανδού και η Arsenal με τον Σέργιο Μιλίκο Βιτσάβιτ στον ε, Χαβέρτ. Χαβέρτ έχει δει την κίνηση του Μπουκάγιο Σάκα. Είναι μια πάρα πολύ ωραία παλιά του Κάι Χαβέρτ. Σάκα με τη μία μέσα σε ένα σημείο που ελέγχει ο Τρεβοτσάλοπα. Δεν διώχνει όμω. Επαρκώ Μπεν Γουάιτ. Κρατάει στα όρια τη μεγάλη περιοχή η Arsenal και επιμένει με τον Σέργιο Μιλίκο Βιτσάβιτ να σουτάρει και ο Μούριτ το ξέρει κόβει μέσα για τον Λίαμ Ντελαπ. Δελαπ με χώρο, πατάει την μπάλα εκεί που περιμένει ο Ιωαννίδη. Ο Ιωαννίδη θα προσποιηθεί, γυρίζει, θα σουτάρει από δύσκολη γωνία, αλλά θα. Όχι! Δεν θα βρει δίχτυα. Δεν περίμενα πριν φύγει μπάλα τα πάω από τα πόδια του Ιωαννίδη ότι μπορεί να πάει μέσα, αλλά καθώ τη βρίσκει και βρίσκει και τη γωνία, είχα μια ελπίδα, δεν θα τα καταφέρει τελικά. Καλή προσπάθεια, ίσω άργησε λίγο εδώ Έλληνα. Νομίζω ότι αυτή η πάντω είναι η μεγαλύτερη, πιο επικίνδυνη φάση του παιχνιδιού και ανοίξει εμά για τον Δελαπ. Δελαπ για Σμόντιξ. με την μπάλα στα πόδια. Σμόντιξ θα ψάξει και το σου το ψάχνει και είναι εξαιρετικό ο Ρουίζ σε μια τεράστια επέμβαση για να σώσει την κατάσταση. Για τον Ben White, ο οποίο με μια πολύ ωραία κίνηση εξουδετερώνει τον Edward Prowse, τον πρόλαβε ξανά ο Άγγλο. Σάκα τώρα. Πατάει περιοχή και τον έχει χάσει λίγο ο Λιμπτέβι. Σάκα έχει την κλειστή γωνία, θα βγάλει το σουτ. Ο Μούρι ευτυχώ έχει καλύψει. Ημίχρονο λοιπόν. Με ναι, τον Καράσκο σε πρώτο πλάνο, ο οποίο δεν έχει αποδώσει τα μέγιστα. Η Ισουίτ είναι καλύτερη νομίζω και αυτό το μάτσο μπορεί, μπορεί να έχει να μα δώσει κάτι. Χαβέρτ, πέρασε τον Κουαρέσμα, όμορφα. Μπαίνει ο Τσάλοπο, ο όμω προλαβαίνει να πιάσει το σουτ. Και η Arsenal ξεκινά με το δεξί. Ξεκινά ιδανικά το δεύτερο ημίχρονο. Μία μικρή στιγμή αδυναμία. Σε αυτό το ξεκίνημα του δεύτερου ημίχρονου ήταν αρκετή. Ο Κουαρέσμα χάνει για λίγο το Χαβέρτσο, Όχι αρκετά για να το πούμε εγκληματικό λάθο. Γιατί ήταν μακριά από την περιοχή. Τον πρόλαβε ο Τσάλομπα. Αλλά είναι ένα πάρα, πάρα πολύ καλό χτύπημα από τον Γερμανό. Ένα εξαιρετικό σουτ για να ανοίξει το σκορ. Δεν ξέρω αν σε το χρόνο γιατί μόλι ξεκίνησε το δεύτερο μέρο. Αλλά Σίγουρα η εικόνα του Μάτ δεν δικαιολογεί το προβάσμα τη Arsenal. Χαβέρτ. Χαβέρτ βρίσκει το Σάκα. Σάκα είναι επικίνδυνο ο Τσάλομπα. Έρχεται σωτήρια και στέλνει σε κόρνερ. Και θα περάσει σε διπλή αλλαγή η Ipswich στο 73. Αρχικά έχουμε τον Σμόντιξ εκτό αγωνιστικού χώρου για να μπει ο Μόργαν Βίτακερ. Και μια αρκετά πιο ενδιαφέρουσα αλλαγή είναι ο Λίαμ Ντέλαπ. Εδώ θα περίμενε κανεί να βγει ο Ντέλαπ και να μπει ο Μίσερ Μπάζερ Μπίτερ, ο απόλυτο μετά το 85 σκόρερ αυτού του career mode, ο George Χέρστα. Αλλά εμπιστευόμαστε το νέο μα αποκτημά, τον και υπερταλαντούχο. Ντόμινι Κάρβερτ Λουίν. Εδώ όμω ο Σάββιτ με καλό κοντρόλ, εντυπωσιακό κοντρόλ βασικά πήγε να δυσκολέψει τον Μουρίτσο. Γκόμεζο όμω. Κλέβει και ανεβάζει την μπάλα για τον Χάτσον. Και έχει μια καλή αντεπίθεση με καλέ προποθέσει η Ιpswich. Τον Χάτσον τον κοινικά βέβαια ο Ταβάρε. Ο Μάρι Χάτσον παίζει όμορφα για το φωτιό. Ο Ανίδη. Ο Ανίδη βλέπει τον Κάρβερτ Λουίν. Τρομερό ποδόσφαιρο από την Ιpswich. Και ο Κάρβερτ Λουίν με την πρώτη του επαφή με την μπάλα. Σκοράρει στον τεμπούτο του με την Ιpswich. Φοβερή αντεπίθεση, υποδειγματική αντεπίθεση. Τρομερή ασίστα τον Φώτιο Ανίδη. Κοιτάξτε εδώ πως βλέπει τον Κάρβερτ Λούιν. Κοντρόλ, σουτ, κερδίζει τον θηριώδη Ρουίζ, τον keeper της Arsenal. Και ανοίγει λογαριασμό, μια μεταγραφή που ήρθε από το πουθενά, μια κίνηση που ήταν τη τελευταία στιγμή μπάσκε και μόνο αυτό το γκολ να βάλει έχει κρίνει ένα τεράστιο αποτέλεσμα και είναι ήδη πολύ πιο σημαντικό από θα περιμέναμε. Μιλέρ στον Λιφ Ντέιβι, Λιφ Ντέιβι πατάει και κόβει προ τα μέσα. Και έχει ποιον, κανέναν. Αλλά εδώ είναι ο Μίλλερ για να βρει τον Ιωαννίδη. Ιωαννίδη Ιωαννίδης δεν περνάει τον Κονατέ. Υπήρχε μια τεράστια ευκαιρία κάπου στον ορίζοντα. Αν έβγαινε η πρώτη τρίπλα του φωτιο Ιωαννίδη. Και τώρα μια τελευταία κόντρα στο match θα είναι για την Arsenal. Η πάσα προ τα πίσω. Το σφύριγμα τη λήξη. Ipswich. Πώ θα καταφέρνει και φεύγει σχετικά απογοητευμένη. Οι οπαδοί τη Arsenal δεν ξέρω γιατί εδώ τόσο πολύ με αυτό το χ. Δεν βγάζει και πολύ νόημα αυτή η αντίδραση. Αλλά όπω και να έχει Κάτι έκανε σήμερα, ήταν καλή. Θα μπορούσαμε να έχουμε το απόλυτο upset. Θα μπορούσαμε να πάρουμε μια τεράστια νίκη μέσα στην έδρα τη πρωταθλήτρια. Αλλά αυτό το χ είναι παλικαρίσιο και το πήραμε με το σπαθί μα και το κρατάμε. Είναι ένα πολύ καλό αποτέλεσμα για να αρχίσουμε το σημερινό επεισόδιο και συνεχίζουμε. Οι οπαδοί τη να συνεχίσουν να παρηγυρίζουν, δεν ξέρω γιατί. Πριν συνεχίσουμε το σημερινό επεισόδιο, θέλω να σα δείξω αυτήν εδώ τη σκηνή την οποία μου την πήρε τώρα. Αλλά θέλω να ξέρετε και να θυμάστε ένα όνομα σε αυτό το career mode. Ένα όνομα αντιπάλου. Σπάνια το κάνω αυτό, σπάνια καρδότε Αλλά αυτό εδώ τύπο ο Γκρούτα, δεν έχω συναντήσει πιο ενοχλητικό αντίπαλο από αυτόν κάθε φορά απέναντί μου. Είναι απίστευτο. Και εν τέλει, μαθαίνουμε ότι δεν είναι μόνο απέναντί μου. Ο Γκρούντε ήταν τόσο καλό τον Αύγουστο, όπου πήρε το πέφτη του μήνα με την ομάδα τη Brighton και το πρώτο player of the month είναι δικό του. Μπράβο του! Ελπίζω να μην ξαναπέξει εναντίον μα. Άλλη μια τρομερή εμφάνιση θα κάνει εναντίον μα και απλά θα πάω να τον αγοράσω. Δεν με νοιάζει. Θα, θα γίνει από εχθρό φίλο, δεν με πειράζει. Αλλά αυτά που κάνει απέναντί μου δεν τα έχω ξανασυναντήσει πραγματικά. Λοιπόν, το επόμενο παιχνίδι είναι με την Port Vale και είναι για το EFL Cup. Είναι εκτό έδρα, το οποίο είναι πανταρίσκο, αλλά ε, τι να πω, ρε φίλε. Πιστεύω ότι θα πάρουμε την πρόκληση όσο και με τα δεύτερα. 4-2. Τζάιλ Ιωαννίδη, Στρούικ, ναι, Στρούικ, Τζάιλ Ιωαννίδη και ο Κουαρέσμα, πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Κερδίσανε την Πορτ Vale και προκρίνουν φάση του ή Cup. Το παιχνίδι που έδειξε ότι ο Ρούμπεν Αμορίμ δεν είναι ο μεσία που θα φτιάξει όλα σε μια μέρα για τη Manchester United και το παιχνίδι που βρίσκει το πιο περίεργο μεταγραφικό μα απόχημα, τον Μαιλ Ζαν, για πρώτη φορά βασικό στην Premier League, είναι πρώτο των πυλών. Ιψουίτ εναντίον United, στο Portman Road για να συνεχίσουμε δυναμικά του σημερινό επεισόδιο μετά την πρόκληση μα στο EFL Cup. Δεύτερο συνεχόμενο μα που είναι με Big Six ομάδα. Θεωρητικά τερμάτισαμε πάνω από το United πέρυσι στη σεζόν, οπότε θα έπρεπε να πηγαίνουμε με αέρα φαβορή. Εντάξει, ποτέ δεν είμαστε φαβορή. Μόνο το roster να δείτε. ότι United απλά πρέπει να μια τραγική σεζόν, αλλά πάντα έχει του παίχτε και την ποιότητα να πάρει οποιοδήποτε παιχνίδι. Δεν ξέρω πώ θα πάνε τα πράγματα σήμερα. Ξέρω σίγουρα θα είναι πάρα, πάρα πολύ δύσκολο. Έχω πάρα πολύ ενδιαφέρον να δω τι θα κάνει ο Μάιλ Ζαν, τον οποίο επιλέγουμε να αντικαταστήσει τον πολύ κουρασμένο Εντουάρδο. Κουαρέσμα, και ναι, θα έχει, θα έχει ίντριγκα αυτό το match. Προερχόμαστε από κάτι πάρα πολύ καλό απέναντι στην Arsenal. Και θα ήταν το ιδανικότατο σενάριο να καταφέρουμε να διατηρήσουμε αυτή την ε, φόρμα. Να καταφέρουμε να πάρουμε την πρώτη μα νίκη στο Manchester United. Σίγουρα, Χάτσον θέλει να στεντράρει εκεί που είναι μόνο του Οντέλα. Θα πιάσει την κεφαλιά ολό τη United σε δεύτερο τρίτο χρόνο. Εν τέλει, ο keeper τη Manchester United θα μαζέψει την μπάλα. Η United έχει τον Ονάνα. Έχει αγοράσει και τον Ramsdale, μα δεν κάνω λάθο, αυτό το career mode. Σίγουρα δεν κάνω λάθο. Και για κάποιο λόγο παίζει με έναν Νομίζω Ρίτζεν τερματοφύλακα. Τι να πω. Χάτσον βάζει την παλακάτω. Πολύ ωραία. Εντυπωσιακά εξωτερικό είναι το τεστ. Και πατάει περιοχή για να βρει τον Τέλαμπ. Τέλαμπ γυρίζει. Δεν προλαβαίνει όμω να πιάσει το σουτ. Έχει απλώ το πόδι του σουηδό ο Βίκτορ Λίντερλοφ. Και δεν θα υπάρχει ευκαιρία κρίμα. Μετά την πολύ όμορφη ενέργεια του Χάτσον. Κουντού στο τάκλιν του Γάλλου δεν προλαβαίνει. Αλλά τον έχει αποσυντονίσει αρκετά ώστε να κάνει μια κακή παλιά. Και τώρα ίσω η τελευταία επίθεση του μηχρόνου, Όχι, δεν θα υπάρξει σφύριγμα. Και 0-0 στο Portman Road απέναντι στην Manchester United. Κουντού περνάει τον Ζαν. Τον έχει δυσκολέψει πάρα πολύ τον μικρό σήμερα ο Κουντού. Είναι η αλήθεια. Ντέιβι. Πίσω στον Ζαν. Ζαν, κακό κοντρόλο. Για Ρσάμ, έχει κλέψει. Κακό σου δευτυχώ. Ακόμα ένα λάθο τον Μάιλ Ζαν. Που προ το παρόν. Αν και έχει δύο-τρει καλέ στιγμέ, δεν έχει δικαιολογήσει το χαμόγυρο από το όνομά του. Εντάξει, πρώτο μάτσι είναι, έχει χρόνο. Και φεύγουμε τον Γκόμε. Ζουά Γκόμε στον Ιωαννίδη. Ιωαννίδη με χώρο την αφήνει την μπαλά να κυλήσει μπροστά του και θα σηκώσει για τον Τέλαπ. Ντελαπ μπορεί να εκτελέσει το κάνει δοκάρι. Τριπλή αλλαγή για την Ipswich στο 74. Αλλάζουμε την, ε, με, την μεσοεπιθετική μα ε, γραμμή. Βγαίνει η Χάτσον και Σμόντιξ στα αριστερά. Ο Μίλλερ στα δεξιά. Ο Μόργαν Γουίταγκερ. Και βάζουμε και τον Τζάιλ Σέι του Davis. Παίζουμε με τα overlaps του αριστερού μα back. Και απλά θέλουμε τη φρεσκάδα του Τζάιλ. Ο Ντέιβι έχει κάνει για ακόμη μια φορά ένα πολύ καλό παιχνίδι. Ζάν εδώ. Δεν είμαι σίγουρο αν έπρεπε να κάνει το κοντρόλ. μπαλά πήγαινε με ασφάλεια στο Μουρίτ. Γέμισμα καλό. Τσάλοπα με Τζέρξι, Τζέρξι κερδίζει τη μονομαχία στο έδαφο. Περνάει, αλλά ο Τσάλοπα είναι εκεί. Συνεχίζει το φανταστικό παιχνίδι. Χιούμ δεν μπορεί όμω να διώξει. Τζέρξι είπαμε, έχει παρουσία στην περιοχή. Και αυτό είναι που μετράει εν τέλει. Αυτό χρειαζόταν η United εδώ και αρκετή ώρα. Ένα ψηλό κορμί να πάρει τι κόντρε. Δυσκολεύει τον Τσάλοπα και τον ε, Τράι Χιούμ. Και βρίσκει την παλιά για τον Καρνάτσο. Να γίνει κάπω έτσι. Το 1-0-82. Ακόμα ένα ματ που η Ipswich μπορούσε και θα έπρεπε να πάρει κάτι παραπάνω. Δεν θα το πάρει από ό,τι φαίνεται. Και αυτό το goal μπορεί να είναι το καθοριστικό σίγουρα. Άμα παίρνει για αυτήν την παλιά, ίσω τώρα ο Ζέρξι είναι ο τελικό αποδέκτη. Ένα ακόμα κακό από τον Zan. Ένα ακόμα σπασμένο που μαζεύει ο Τσάλομπα. Και το μάτσα λέξει 0-1 για την uh, Manchester United. Που παίρνει μια απροσδόκητη ίσω νίκη με βάση την εικόνα του μάτσα. Δεν συνεχίζουμε όπω uh, θέλαμε το σημερινό επεισόδιο. Είμαστε πολύ χαμηλά στην Βαθμολογική συγκομιδή μα. Μόλι πέντε πόντου πρέπει να έχουμε μαζέψει. Δεύτερη μα ήταν ήδη. Και χρειαζόμαστε ένα πολύ καλό ραν μέσα στον Οκτώβριο. Ιδιαίτερα για να μην μπούμε τελείως, με τελείω ισχυρή θέση στο δεύτερο μισό τη σεζόν. Γιατί τώρα έχουμε να μαζέψουμε πολύ πράγμα που έχουμε χάσει από νωρί. Νομίζω είναι το πρώτο, θα πω, must win παιχνίδι του σημερινού επεισοδίου. Δεν μα παίρνει απέναντι στην leads, ε, Leeds. Δεν μα παίρνει σε καμία, σε καμία περίπτωση. Ο Κουαρέσμα επιστρέφει μαζί με τον Τσάλομπα, Δεν θα ξεκινήσουμε βασικό έναν. Δεν θα πω θρίου, αλλά πραγματικά ιστορικό παίχτη και σημαντικό παίχτη για τη σύγχρονη ιστορία τη Leeds, όπω είναι ο Πάσκαλ Στρούκ. Πολλά χρόνια στην ομάδα. Πλέον στον πάγκο των δικό μα η Ιρσουητ με μία βασική αλλαγή. Ο Λένον Μίλλερ, εκεί που έχουμε συνηθίσει ω μόντιξ. νομίζω δεν έχει καταφέρει να έχει το impact που θα θέλαμε ο Ιρλανδό. Οπότε να ξεκινάμε με βασικό τον Λένον Μίλλερ και ετοιμαζόμαστε για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε απέναντι στην. Ε ε, Leeds. Δεν ξέρω γιατί δείχνει τι φανέλε τη με Champions υπαριθμού Τέλο πάντων, τουλάχιστον όταν ξεκινάει το μάτι του έχει με Premier League αριθμού από πίσω. Ναι, οκ. Okay. Ξεκινάμε. Είναι, είπαμε, το πρώτο για μένα must win παιχνίδι. Είναι η πρώτη φορά που παίζουμε με αυτή την πίεση. Είναι ενοχλητικό το πώ χάσαμε με το United. Είναι λίγο περίεργο το ότι φέραμε στο παλιά με την Arsenal και μείναμε με το γαμότο γιατί ξέρουμε ότι θα μπορούσαμε και κάτι παραπάνω. Αλλά τώρα πρώτη φορά παίζουμε ουσιαστικά με την πίεση του, του φαβορή, του απόλυτου φαβορή. Πρέπει να πάρουμε λοιπόν το διπλό. Πρέπει να δείξουμε ότι δεν είναι κούφια λόγια αυτά για την Ευρώπη που λέμε φέτο. Για να δούμε. Γκόμε. Ντελαπ. Με μία στον Χάτσον. Χάτσενσον. Για τον Ντελαπ. Ντελαπ έβαλε την μπαλά κάτω. Προσπήθηκε, υπέροχα. Λίαμ. Ντελαπ εκτελεί πανέμορφο γκολ. Να η μεγάλη στιγμή που περιμέναμε από τον Λία Μια γλυκιά σέντρα. Την κοντρολάρει. Ελίσσεται για να βρει το σουτ. Και πιάνει ένα εξαιρετικό γεμάτο σουτ με το κούτεπιέ για να κερδίσει τον Μελιέ που πριν λίγο τον νίκησε αυτό το παραλίγο τετατέτ. Νάτος εδώ, Ντελα, υπέροχο κοντρόλ, φανταστικός ο ελιγμός και νομίζω ότι δεν περίμενε ο Μελιέ αυτή την πορεία της μπάλας. Ο Ντελα να επιλέξει να σουτάρει προ τα εκεί, είχε ήδη στηθεί για να πέσει από την άλλη πλευρά. Απίθανο, απίθανο τελείωμα. Που δείχνει την κλάση σε ένα επεισόδιο που είχε ένα τόσο μεγάλο γκολ του Κάρβερ Λουίν και έναν λίγο άσφερο. Ο Ντέλαπ το χρειαζόταν αυτό, Λίαμ, για να μα θυμίσει τι παίχτη είναι. Γκόμε καλύτερα να ανεβάσει την μπάλα, αλλά δεν πρόλαβε. Δεν περίμενε εδώ να χάσει την μπάσα ο Γκόμε. Και τώρα με ελπίδε, Ζένον, σε έναν Χάρισον, ο οποίο έχει χώρο να σουτάρει και να σκοράρει. Ακόμα ένα υπέροχο γκολ σε αυτό το Τρομερό γκολ από τον ε, Άγγλο. Κακή στιγμή γιατί ήμασταν μια ανάσα από μια πάρα πάρα πολλά υποσχόμενα αντεπίθεση. Δευτερόλεπτα νωρίτερα να βρίσκεται την πάσα ακόμα και να μην την έχανε. Υπέροχο ο Χάρισον εδώ. Τρομερό γκολ από κάθε άποψη. Πέρκινς. Υπέροχο το control για να βρει τον Αμπαντού. Επικίνδυνα εδώ τα πράγματα με τον Αμπαντού να δίνει τη μάχη με τον Κουαρέσμα. Ο Αμπαντού εντυπωσιακό περνάει. φίστερτο το σου το Μούριτ. Ο Αμπαντού εδώ σαν δεκάρι. Υπέροχε οι τρίπλε και το λάθο τώρα του Ντέιβι. Πάνω στον Φίσερ για τον Πέρκιν. Τρομερό τρόπο να στυλιάσει ένα προβάτισμα και να χαρίσει μια ανατροπή. Αδικαιολόγητη η εδώ. Αδικαιολόγητη. Χαρίζουμε ένα γκολ. Δεν μπορούσε εύκολα να το χάσει ο Πέρκιν από εκεί. Η μίχρονο. Η μίχρονο στο Ellen Road με μια Ipswich που μπήκε δυνατά. Που φάνηκε ότι θα πάει να κάνει επαγγελματική εμφάνιση που όλοι περιμέναμε και με δύο πολύ άσχημα γκολ για να δεχτεί. Κατάφερε με κάποιο τρόπο η Λίτζ να προηγηθεί. Και έχει χώρο εκεί να δει το Λιβ Ντέιβι. Λιβ Ντέιβι με ευκαιρία θα σουτάρει και ο Μελιά τη θέλει ακόμα ένα κόρνερ. Το κεφάλι του Ιωαννίδη κεφαλιά είναι καλή. Δεν μπορούμε όμω. Έχουν πει δυναμικά πριν τη συμπλήρωση μια ώρα. Αλλά δεν μα αρκεί ο δυναμισμό. Θέλουμε και τον κόλλι να ξανά Και να περάσουμε στην διπλή αλλαγή. Βγαίνει ο Χάτσο για να μπει ο Βίτακερ. Βγαίνει ο Ντέλα από σκόρερ. Για να μπει ο Κάρβερ Λούιν. Δεν έχει κάνει τραγικό μάτσο ο Ντέλα. Αλλά απ' την άλλη, ξέρω, νομίζω ότι ίσω το κορμί του Κάρβερ Λούιν έχουμε παίξει λίγο με σέντρε σήμερα. Θέλουμε να πάρουμε την πίεση στην περιοχή. Εδώ ο και με τη μία βέβαια πέντε κόντρα. Και έχει πάρα πολύ χώρο ξαφνικά. Γουίτακερ και Λουίν. Οι δύο αλλαγέ. Μόργαν Γουίτακερ δυσκολεύεται, αλλά πατάει την μπαλά. Βρίσκει τον Κάρβερτ Λουίν. Λουίν η παλιά για τον Μίλερ. Όχι. Μουνή πέρασε για τον Φίσερ. Έρχεται το κουαρέσμα. Μόρις με δύναμη δεν υπάρχει κάτι. Σφύριγμα λήξη. 2-1. Οκ. Okay. Πρώτο must win παιχνίδι, όπω είπα, και το χάνουμε. Και η σεζόν τη Ευρώπη ξεκινά χειρότερα από τη σεζόν τη 8η θέση. Αυτή η κατάσταση που βιώνουμε δεν είναι normal με βάση τι ελπίδε που είχαμε και του στόχου που έχουμε θέσει. Με μια μικρή αλλαγή, ο Μουρ, θέλω να τον δω λίγο βασικό. Θέλω να δω λίγο τη φρεσκάδα του Μουρ στο βασικό σχήμα έναντι του James Ward Prowse. Όχι ότι είναι κακό ο James, αλλά δεν έχει δώσει ακόμα αυτό που περιμέναμε. Οπότε ο Μουρ θα ξεκινήσει βασικό και ο Μίλλερ επιστρέφει. Ο Μίλλερ ήταν ο μόνο που δεν με απογοήτευσε στο παιχνίδι με την Leeds. Οπότε πάμε να παίξουμε τη Wolves. και αυτό είναι win. Αυτό είναι και συνέχεια. Μας, δηλαδή από που και αν το πιάσει αυτό το μάτσα, να το χάσουμε είναι εξευθυλιστικό ε, αποτέλεσμα. Για να δούμε. Και η κόντρα είναι για μα με τον Hudson Και μπορεί να πετάξει την μπάλα μπροστά ο Hudson και θα το κάνει. Και που κινεί τον Τέλαπ. Προ τον παρόν δεν έχει πάρα πολλέ επιλογέ ο Τέλαπ. Πρέπει να κάνει πράγματα μόνο του. Θα πατήσει προ τα μέσα. Τέλαπ για τον Ιωαννίδη. Ο Ιωαννίδη θα σου μία στην πλάτη του Νέλσον. Και τρέχει από τα πλάγια. Hudson Υπάρχει σέντρα για τον Τέλαπ που έχει κινηθεί. Τον βρίσκει. Τέλαπ δεν πηγαίνει σωστά στην μπάλα. Μίλλερ πάντω εντυπωσιακό εδώ στο νερά για να βρει τον Ιωαννίδη. Ο γύρισε. Έχει πατήσει περιοχή κλείστηκε βέβαια λίγο. Ξανά στο Μιλέρ ο Σκοτσέζο με την μπάλα. Είχε δυσκολευτεί το, το ήξερε. Καλά έκανε και εδώ στο Χιούμ, αλλά ο Χιούμ κάνει τραγική διαχείριση τη φάση εδώ. Και έχουμε τη λήξη του πρώτου μέρου. Σου. Λίχ Ντέιβι το παίρνει πάνω του. Θα κάνει τη σέντρα. Οι κόντρε φτάνουν στον Τέλαπ. Δεν είναι offside ο Λίαμ Τέλαπ. Ανοίγει για το Μίλερ. Μίλερ με χώρο δοκιμάζει ένα πλασέ. Μόνο ο Μίλερ. έχει βγάλει καθαρέ ευκαιρίε και είναι από πολύ μακριά. Κρατάει η μπάλα όμορφα. Και ξεφεύγει για να βρει τον Ιωαννίδη. Πολύ ωραία ενέργεια του Μούρ Ιωαννίδη. Θα σουτάρει κόντρε. Θα καταλήξουν σε ένα κόρνερ. Τρομερό ο Μουρ εδώ, πάρα πολύ. Καλή κίνησή του στο κέντρο. Ελευθερώθηκε πέρα μόνο του και έβγαλε την κάθε την παλιά. Η Σέντρα τώρα είναι για τον Ιωαννίδη στον αέρα. Ο Τσάλοβα με το κεφάλι, όχι ούτε τώρα. Μίλερ <Miller> πιέζει και κλέβει. Να τόσο Σκοτσέζο, ο μόνο προσπαθεί. Μίλερ με χώρο, Μίλερ το πλασέ στα δίχτυα. Ο Λένον Μίλερ είναι ο μόνο άνθρωπο αυτά τα δύο παιχνίδια που έχει ξεκινήσει βασικό, που νιώθω ότι το θέλει και το πιστεύει. Τα έχει δώσει όλα από τη θέση του αριστερού μεσοεπιθετικού. επιθετικού. Τώρα θα κλέψει, θα συγκλίνει και προλαβαίνει να φτιάξει και ένα πανέμορφο εξαιρετικά τοποθετημένο πλασέ. Νάτο εδώ στα όρια τη μικρή περιοχή. Τελευταία στιγμή του βγήκε το σούτο όπω ακριβώ το ήθελε. Και ο Λένον Μίλλερ την κυκλώνει γύρω από τον αμυντικό. Κοντά στο παραθυράκ του Μερέντ για να ανοίξει το σκορ για την Γκόμε ανοίγει στα άκρα για τον Λιβ Και Λιβ θα σηκώσει γιατί υπάρχει κίνηση του Ιωαννίδη. Ο Ιανίδης... Το μπορεί να κάνει από εκεί. Πόσε επιλογέ έχει. Θα τρέξει πάντω. Θα πατήσει και περιοχή. Φώτσε ο Ανίδη. Μπαίνει μέσα. Έχει γυρίσει για να σουτάρει. Το δοκίμασα για παραλίγο. Και κρατάει μπαλά Πορτογαλό. Όμορφη η ενέργεια του Κουαρέσμα. Για να σιγουρέψει ότι θα έχουμε την τελευταία επίθεση. Ο Ανίδη τρέχει. Θα χάσει από τον Νέλσον. Οι κόντρε για μα. Πίσω στον Μίλλερ. Μίλλερ προσπίθηκε. Πέρασε. Λένον Μίλλερ. Τα κάνει όλα σήμερα. Μίλλερ θα πατήσει και στην περιοχή. Θα παίξει πίσω. Δεν έχει σημασία έτσι κι αλλιώ. Χιούμ πάνω στον Τραωρέ. Και αυτό ήτανε. Ελπίζω ναι, οκ. Okay. Αυτό ήταν ένα μηδέν. Χρειαστήκαμε γκολ, το οποίο θα μπορεί να κλέψουμε ψηλά. Η ομάδα δεν είναι καλά, υπάρχουν θέματα σίγουρα, λείπει και ο Νέλσον. Δεν ξέρω αν χρειάζεται αλλαγέ, δεν ξέρω τι χρειάζεται για να λυθεί αυτό, περιμένω και στα σχόλια προτάσει. Αν χρειάζεται άλλο σύστημα πλέον, αλλά τουλάχιστον πήρε την νίκη. Και η άμυνά μα, μέσα σε όλα είναι ένα θετικό, συνεχίζει να είναι μια πολύ καλή άμυνα, πιστεύω. Το κουαρέσμα τσάλομπα έχει αρχίσει να δένει και να δίνει καρπού. Πριν κλείσουμε, θέλω να δούμε την, υπό, την υπόλοιπη σειρά αγώνων που έχουμε μέσα στον Οκτώβρη. Με Λούτον, Εύερτον, Liverpool και έχουμε και το μάτι για το EFL Cup με τη Λέστερ. Πιστεύω ότι υπάρχουν Πόντι εδώ, σίγουρα η Liverpool εντάξει δεν πλέον δεν μπορώ να λέω τίποτα, αλλά πιστεύω ότι υπάρχουν 6 πόντι εδώ σε αυτά τα μάτια και με τα Σίτιο Κι. Οκ, πιστεύω ότι τι επόμενε μα 4 παιχνίδια υπάρχουν. Θέλω να πιστεύω σίγουρα 6 πόντι και όποια έκπληξη έρθει καλοδεχούμενη μετά προ το παρόν Νοέμβρη είναι αρκετά πιο αρέο με Bournemouth και Richard Palace και συνέχεια μπαίνουμε σε ένα Δεκέμβρη που γεμίζει κάπω, αλλά ναι με την έτσι ιδέα ότι έχουμε α πούμε 6 πόντου μέχρι το τέλο του μήνα. Για να δούμε πώ είναι ο βαθμολογικό πίνακα. Λοιπόν, με διάφορα το σημερινό επεισόδιο και βρίσκει την Νίπσουιτ στην 13η θέση μετά από 7 αγωνιστικέ. Πάρα πολύ κακή αρχή. τα ψέματα 2-2-3. 2 νίκε, 2 σοπαλέ, 3 σίτε, 7 γκολ υπέρ μόλι. 9 γκολ κατά το οποίο δεν είναι τραγικό να πω εδώ με βάση τα μάτια που έχουμε χάσει. 8 πόντου. 8 πόντου οι οποίοι απέχουν από την 7η θέση τη Ευρώπη 2. Οκ, δεν είναι τραγικό το τέλο σήμερα. άμα αθρήσουμε, δούμε τέλο πάντων όλου του παράγοντε και όλοι οι παράγοντε έχουν οδηγήσει αυτή τη στιγμή να είναι μόλι το μείον 2. Οπότε, αν θέλουμε να το βλέπουμε μισογεμάτο το ποτήρι, λέμε ότι είμαστε μόλι μείον 2 πόντου από την Ευρώπη, α πούμε. Η Τσέλση όμω είναι 7η, υπάρχουν ομάδε πολύ καλέ μπροστά μα. Η Λίβερπουλ δεν έχει ξεκινήσει καλά, η Αστον Βίλ είναι ακόμα πίσω μα. Στην κορυφή αυτή τη στιγμή είναι η City με 21, δευτερή με 18. Φαίνεται να έχουν ξεφύγει, Άρσταν δεν έχει κάνει και την καλύτερη κίνηση στην ιστορία τη με 14 βαθμού. Η United από την άλλη κάπω σώζει την περσινή τραγική σεζόν στη τρίτη θέση. Και α πούμε ότι η ύψου στου επόμενου δύο αγώνε θα έχει 6 πόντου. Λέμε ότι φτάνουμε, για παράδειγμα, ξέρω εγώ, του 14. Και φτάνοντα στου 14, μπορούμε να δούμε τον εαυτό μα σε ένα top 8 σίγουρα. Δεν θα είναι εύκολο, δεν νομίζω ότι είναι και πολύ δεδομένο αυτό, αλλά νιώθω ότι έτσι όπω πάνε οι αγώνε και έτσι όπω χάνουν οι ομάδε, θα υπάρξουν πολλέ ευκαιρίε για να διορθώσουμε τα λάθη μα. Και το σημαντικό είναι να τι εκμεταλλευτούμε. Μη μα δοθεί ευκαιρία να διορθώσουμε ένα λάθο και πάμε και κάνουμε λάθο στο τετράγωνο. Εμεί και το ξεφτυλίσουμε τελείω. Λοιπόν, αυτό είναι το επεισόδιο. Το ψάχνουμε ακόμα. Κάθε πρόταση για λύση καλοδεχούμενη κατά να δούμε τι μπορούμε να διορθώσουμε και τι μπορούμε να σώσουμε. Γιατί φέτο υπομείνει η χρονιά τη Ευρώπη. Αν δεν δούμε και φέτο η Ευρώπη, πού πάει αυτό το καρύφι μου δηλαδή. Πραγματικά, για να δούμε λοιπόν τι μπορεί να γίνει. Πιστεύω ότι θα το, θα το φτιάξουμε. Πιστεύω ότι το έχουμε. Και μέχρι το μόνο μισό ότι είστε καλά. Σα like, subscribe. Στείλτε όλη σα την θετική και προπονητική έτσι, γνώση κάτω στα σχόλια. Όλη σα την θετική ενέργεια και όλη σας την προπονητική γνώση. Για να δούμε τι μπορούμε να περισσώσουμε. Α τελάχιστη β